Εντό τη εβδομάδα θα έχει αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από τον εμπρισμό του τζαμιού στη Δένια, καθώ οι ζημιέ που προκλήθηκαν τα ξημερώματα τη Κυριακή είναι περιορισμένε και επικεντρώνονται στη στέγη του τεμένου. Οι εργασίε για αποκατάσταση των ζημιών άρχισαν νωρί το πρωί και το κόστο αναμένεται να κοιμαθεί γύρω στι 5 με 6.000 ευρώ. Την αποκατάσταση έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία υπό την επίβλεψη του εργολάβου που είχε την ευθύνη των αρχικών εργασιών τη σύλληψη των ανεγκέφαλων από όπου και αν προέρχονται, ζήτησαν οι επικεφαλεί τη Δικοινοτική Τεχνικής Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Τάκης Χατζηδημητρίου και Αλή Τζάι, οι οποίοι επισκέφθηκαν το πρωί τη Δένια. Ο κίνδυνο ο μεγάλο είναι να μην υπάρχει αλληλοτριφο... αλληλοτροφοδότηση του εξτρεμισμού που υπάρχει και στη μια και στην άλλη πλευρά, όπου στο τέλο θα μαζεύουμε μόνο νερίπια αυτοί οι λογικοί άνθρωποι θα στέκονται με απορία το τι συμβαίνει πάλι σε αυτόν τον τόπο, αν έμεινε τίποτε όρθιο που δεν το έχουμε καταστρέψει. Να συλληφθούν οι δράστες τη εμπριστική επίθεση κατά του τζαμιού στη Δένια. Λυπηρό το γεγονό. Η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασία και όχι σύγκρουση. Οι κακέ συνήθειε πρέπει να μείνουν στο παρελθόν. Τα μνημεία, ανεξάρτητα από την προέλευσή του, αποτελούν την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Μακάρι να αποδειχθεί ότι είναι προβοκάτσια και να τοποθετηθούν τα πράγματα στην σωστές τους διαστάσεις. Άρα όσο Μακάρι. πιο κον, σύντομα ε, συλληφθούν οι ένοχοι θα ξεκαθάρισουν όλα. Βεβαίως. Και οποιασδήποτε σκιές θα σβήσουν. Βεβαίως. Αυτό είναι που ε, 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 αναμένουμε να συμβεί. Τον εμπρισμό καταδικάζει και ο Αρχιεπίσκοπο Κύπου. Είτε πρόκειται για μια προβοκατόρικη ενέργεια, είτε για μια πράξη ακραίων στοιχείων ή ανθρώπων που δεν σκέφτονται λογικά, η ενέργεια είναι καταδικαστέα. Η Εκκλησία ω θύμα ίδια πράξεων ασέβεια δεν μπορεί παρά να είναι θεματοφύλακα του σεβασμού τη ετερότητα και καταδικάζει με αποτροπιασμό οποιασδήποτε πράξει στρέφονται εναντίον σε χώρου λατρεία. Επισημαίνεται ότι είναι η τρίτη φορά που το μνημείο γίνεται στόχο, καθώ είχε προηγηθεί η κατεδάφιση δύο τείχων τον Γενάρη του 2013, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασία. Αποκατάστασης. Και υπήρξε άλλη μια περίπτωση όπου άγνωστοι προέβησαν σε βανδαλισμού στους τοίχου του μνημείου.